Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η πλειονότητα των συναδέλφων και επαγγελματιών γενικότερα. Η κατάσταση είναι όπως τη βλέπουμε, δηλαδή είναι δύσκολη πραγματικά και είναι μάλιστα και είμαστε μπροστά σε ένα τύπος, δηλαδή σε μια κυβέρνηση η οποία δείχνει να μην ακούει, πραγματικά να μην ακούει και να μην σέβεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς όλοι οι μικροί επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια προετοιμασία το Επιμελητήριο, ο Υπουργός Σύλλογος και η Ομοσπονδία σε κάποιους τομείς, σε κάποια κομμάτια όσο αφορά σε ένα νομικό κομμάτι για να μπορέσουμε να τουλάχιστον να ανταποδώσουμε με ανάλογο τρόπο όπως μας εκβιάζει ο ΑΕ. Και στο θέμα του ΑΕ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή για να γίνει και κατανοητό τελικά τι είναι αυτό το Ταμείο, έτσι, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Πρώην ΤΕΒΕ και ΤΑΕ με την σύλληψη του ΤΣΑ. Ο ΑΕ είναι ένα ταμείο το οποίο δεν είναι κεφαλουχικό, είναι ένα ταμείο το οποίο συστήθηκε μέσα από τις εισφορές των επαγγελματίων παλιότερα και λειτουργούσε υπό συνθήκες όπου υπήρχε μια συγκεκριμένη συνδρομή, την οποία θα ανάλογα μια εισφορά, την οποία ανάλογα ασφαλισμένος απολάμβανε τη σύνταξή του και επίσης την ιατροφαρμακευτική του περίπτωση. Και δεν είναι κεφαλαιοχικό, δηλαδή σημαίνει ότι αν κάποιος αποχωρήσει από τον ΟΑΕ, δεν μπορεί να ζητήσει πίσω τα χρήματα που έδωσε, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου τα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών είναι κεφαλαιοχικά. Θα μου πείτε γιατί έγινε αυτό εδώ στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια, διότι κάποια στιγμή, έτσι από το 1930 και, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, είπαν να κάνουν ένα ταμείο και κάποια στιγμή θυμήθηκαν ότι πρέπει να πάρουν ίδια σύνταξη ενώ δεν είχαν καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να πούμε ακριβώς τα πράγματα όσα έχουν. Έτσι ξεκίνησε ο ΑΕ. Ήρθε λοιπόν ο νέος ασφαλισμένος που μπήκε και πλήρωσε τότε εκεί την εποχή τις συντάξεις όλων αυτών που είχαν ιδρύσει το ταμείο αλλά δεν είχαν πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Έτσι, αυτό είναι ιστορικά καταγεγραμμένο. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο οργανισμός με τη μορφή που ξέρουμε, μέσω των δύο ταμείων, τα ΕΕ και ΤΕΒΕ, όπου τα πράγματα εξορθολογίστηκαν και μπήκαν σε μια σειρά. Τώρα τι συμβαίνει. Υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ως Ταμείο Αυτοαπασχόλησης με τα υπόλοιπα ταμεία, τα οποία είναι πάλι αυτοαπασχόληση. Έχουμε, παράδειγμα, το Ταμείο Μηχανικών, το ΤΣΕΜΕΔΕ, έχουμε τα ταμεία των γιατρών, των δικηγόρων, που είναι αυτοαπασχολούμενοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για τον εαυτό τους δηλαδή,